Καταλαβαίνω. Πριν πάμε στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ερώτημα που σας έθεσα, κύριε Ρίγα, αν δημιουργεί πρόβλημα με αυτά που λέει και με τη στάση που έχει κρατήσει το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Φίλης ή αν υπάρχει πρόβλημα με τον κυβερνητικό σας εταίρο τον Πάνο Καμένο. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε από την πια πλευρά ούτε από την άλλη. Ε, ο Νίκος Φίλης ε, έχει μια προσωπική άποψη για ορισμένα πράγματα. Εγώ θέλω ευθέω να σα πω ότι και τα είπα και στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ήταν και ομόφωνη η, η πολιτική απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή που περιγράφει ε, αρκετά από αυτά που είναι διακυβεύματα. Ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ε, περίπτωση ε, όσο αφορά το κομμάτι τη Ολυμοκρατία. Η ελληνική Σοσιαλδημοκρατία είναι μακράν ε, σε απόσταση από την ε, στάση την οποία κρατάει και φαίνεται να διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Δημοκρατία. Ναι, ε, ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να κάνει ότι είναι ε, και συνεχίζει να είναι ε, στην ίδια πολιτική γραμμή με τη Νέα Δημοκρατία. Τρίτον, ότι δεν έχει αντιληφθεί ότι έχει τεράστια ευθύνη τα όσα έχουν συμβεί σήμερα εδώ. Βεβαίω, όταν επιμένει και ζητάει εκλογέ και να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, δεν έχει αντιληφθεί το ποιον βοηθάει. Ναι, με πήγατε τεχνιέντο, θα έλεγα, στη Νέα Δημοκρατία. Θα επιστρέψω σε λίγο. Όχι, όχι φίλοι, δεν είπα στη Νέα Δημοκρατία. Λέω, λέω λοιπόν ομάδα, για την Ελλάδα. Για αλλά, τη αλλά, Απαντάω ευθέως, ας ευθέως, ας λοιπόν. Ευθέως, λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να διαμορφώνει τέτοιο τοπίο ε, όσο αφορά τις, ε, την ελληνική σοσιαλδημοκρατία. Δεύτερον. δεν φοβάστε δηλαδή αντιδράσεις από το εσωτερικό του κόμματός Τι σας δεν γιατί υπάρχει, δεν μιλάμε είναι για έναν τυχαίο ε, καμία, καμία, συνάδελφο καμία. μιλάμε για πρώην Υπουργό ο οποίος δεν έχει εκφράσει απόψεις γενικά σε επιμέρους ζητήματα έχει εκφράσει άποψη ως προς τη διαπραγμάτευση την οποία την έχει χαρακτηρίσει αμέριμνη και έχει εκφράσει αντίθετη άποψη λέγοντας ότι λίγο το του πολύ δεν, δεν γίνεται να συγκυβερνάτε και δεν προκύπτει να συγκυβερνάτε με τον πάνω καμένο. Ε, και το πηγαίνει ε, και παρακάτω και λέει, ας ανοίξουμε τι πόρτε μα στη δημοκρατική συμπαράταξη. Ε, Αυτά δεν είναι και λίγο μόνο διαφορετικέ απόψει. Είναι διαφορετική βάση. Εγώ σα ε, είπα ότι εμεί ε, ε, είμαστε ένα κόμμα που ο καθένα έχει και τι μπορεί και να έχει, δικαιούται να έχει τι ε, προσωπικέ του απόψει. Ε, υπάρχουν τα όργανα του κόμματο, υπάρχει η συλλογική. Απόφαση και σα είπα, η συλλογική απόφαση είναι ομόφωνη. Η πολιτική ναι. απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή η οποία είναι αυτή η οποία καθοδηγεί και το σύνολο τη δουλειά μα και στην κυβέρνηση mm -hmm. και στο κόμμα. Ε, απάντησα λοιπόν για την σοσιαλδημοκρατία ευθέω για την ελληνική συμμαχία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ούτε μπορεί ε, να ανοίξει καμία συζήτηση σήμερα όταν δεν αντιλαμβάνονται ή όταν, όταν δεν έχουν αντιληφθεί ότι ήταν ε, συμμέτοχοι και κάλυπταν και τη διαπλοκή και ε, αυτή τη στιγμή. Πρόσωπα και μέσα από αυτό το κομμάτι ε, που βρίσκονται έχουν τεράστια ευθύνη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ε, προφανώ με, ε, με τον κύριο Γαμενό και δεν ο Γαμένος, είναι ο κύριο Γαμενό, είναι η ανέλθουσα, στο σύνολό του ε, υπάρχουν διαφορέ ε, αρκε, αρκετά και μεγάλε πολλέ φορέ σε ορισμένα ζητήματα, αλλά υπάρχει ένα κοινό σημείο. Είναι αυτό. Το κοινό σημείο λοιπόν είναι ότι θέλουμε να. και, ε, και πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ε. θα σα έλεγα, ω συμφωνία έντιμη. Ότι να βγει η χώρα από αυτή την Επιτροπή και τα μνημόνια, άρα από την οικονομική κρίση και βεβαίω το χτύπημα τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Mm. Εδώ λοιπόν αυτό το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο και θα σα έλεγα ότι πολλοί δεν θα θέλανε γιατί το χτύπημα, τα χτυπήματα τα οποία που γίνονται και αυτή η, η συμφωνία που έχει γίνει με την συγκυβέρνηση οδηγεί σε αποτελέσματα. Ε, νομίζω ότι δεν, και δεν χρειάζεται και δεν μπορεί να ανοίξει κανένα ε, ζήτημα αυτή τη στιγμή μέχρι να ολοκληρώσουμε την πορεία για την αξιολόγηση και Μάλιστα. την... Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ανησυχείτε για, ε, για τη στάση διαφόρων βουλευτών του, του κόμματος στη στιγμή που θα έρθει, όποια συμφωνία, για αν έρθει από τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να ψηφιστεί το περιεχόμενό της στην Ελληνική Βουλή. Ανησυχείτε, μήπως κάποιοι δεν τα δεχτούν, θυμηθούν παλαιότερες κόκκινες γραμμές, επιλέξουν να μείνουν, ε, δεν προχωρήσουν. Και η κοινοβουλευτική ομάδα είναι αρραγή. Δεύτερο στοιχείο. Όλοι, μα όλοι, μα ε, θεωρούμε και πιστεύουμε απόλυτα ότι αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε, θα είναι όλα διαχειρίσιμα, θα είναι όλα αντιμετωπίσιμα, θα είναι βιώσιμα και θα είναι, ε, που δεν θα παραβιάζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Γιατί η παραβίαση τη προσπάθεια να κάνει με την ε, ίδια την οικονομία και την ίδια την κοινωνία. Και λέω λοιπόν ότι ε, δεν θα επιτρέψουμε mm. και να το ξεχάσουν όλοι αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε να ε, έρθει αυτό το σύστημα το πολιτικό ε, και το σύστημα, και επαναλαμβάνω, της διαπλοκής και της διαφθοράς στη χώρα μας. Αυτό να το ξεχάσουν. Και ε, θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε και τη διέξοδο και θα υπάρξει μια καλύτερη... Προοπτική και mm. για την κοινωνία και για την παραγωγική ανασχόληση. Εκλογέ βλέπετε. Με τον ένα που... με τον άλλο τρόπο. Δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία αν είναι όπλο. Αν προκληθούν, αν τι προκαλέσουν. Εν πάση εκλογέ βλέπετε. Ε, εκλογέ δεν, ε, δεν θα υπάρξουν. Ε, δεν χρειάζεται. Είναι ει βάρο τη προσπάθεια που γίνεται. Το βαστάτε να μην κλείσει η αξιολόγηση και εμεί θα το ρίξουμε. Το λέει ο κ. Μητσοδάκη. Αυτοί είναι που επιζητούν τι εκλογέ και μάλιστα με τρόπο εγκληματικό απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Κύριος Μητσοτάκης και, νομίζω... και, η Νέα Δημοκρατία θέλουν να φύγετε γιατί έχουν μια διαφορετική ατζέντα στο πώς θα διαπραγματευτούν όπως είχατε και εσείς όταν πήγαμε στις εκλογές στο 2015. Κάνετε λάθος κύριε Μπουσδού, κάντε λάθος αυτό. Θα παρακαλούσα να τους πείτε και ποια είναι η ατζέντα, δεν μας την έχουν πει και μάλιστα... Πήγε 75-80 λεπτά όπω συζητούσε με τον κύριο Σόμπλε, λέει εξήγησε το πρόγραμμα και δεν έχει αφιερώσει καθόλου χρόνο μέσα στη Βουλή να μας πει ποιο είναι το πρόγραμμά του. Γιατί όταν μιλάει για, για μείωση την, ε, των πλεονάσματων στο 2, στο 1,5, ε, λέει και τέτοια ο κ. Μητσοτάκη, Υπουργό, εγώ θέλω μηδέν πλεονάσματα. Το ερώτημα είναι πώ αυτό θα γίνει και από πού θα πάρει τα υπόλοιπα μέτρα. Γιατί δεν μπορεί τώρα να λέει με αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, με αυτή την πίεση που ασκείται και δεν απαντάει. Θέλει να, να λύσει η αξιολόγηση. Θα δεχθεί αυτά τα μέτρα που πιέζουν, θα είναι με τη φανέλα του ΔΕΛΤΑΝΤΑΦΗ ή όχι. Το λέω ευθέω, γιατί δεν μα απάντησε. Δεν μα απάντησε. Πουθενά και σε τίποτα. Παρά η γραμμή είναι εκλογέ να, να, φύγει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι στρατηγική. Τι περιμένετε, ή μάλλον πώ περιμένετε, και είναι η τελευταία ερώτηση τη συνάντηση τη Τετάρτη ανάμεσα στη Μέρκελ και τη Λαγκάρτ, κύριε Ρίγα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πολύ έντονα θέση για το αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι το ταμείο, αν μπορούμε με και χωρί το ταμείο. Όμω αντίστοιχα θέση έχουν πάρει και οι. Άλλοι μισή εταίροι που είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν το συζητούν να φύγει το Ταμείο. Εντάξει, το Δέλτα ΕΝΤΑΦ ταφ. Δεν, είμαστε υπεύθυνοι εμεί που μπήκε στο πρόγραμμα. Κάποιοι άλλοι συμφωνήσαν. Ήταν τραγικό λάθο, κατά τη γνώμη μα, που ε, μπήκε ένα οργανισμό στην Ευρώπη με του δικού του θεσμού που είχε. Άρα, ε, θα σα έλεγα, ότι αυτό ε, δείχνει και ανεπάρκεια αλλά και βούληση ε, η οποία δεν, ήταν, ε, δεν συνάδει με την ε, ενιαία Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση και τις αρχές και τις ε, λογικές οι οποίες θα έπρεπε να διέπουν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, και είναι και ερώτημα αυτό, ε, όχι προς εσάς δημόσια, δηλαδή σε μία άλλη χώρα, θα, που θα είχε τα οποιαδήποτε προβλήματα, όπω και υπήρξαν χώρε που έχουν τα οποιαδήποτε προβλήματα, θα ζητούσαν να, ξε, να μπει το ΔΝΤ το ΜΕΦ σε πρόγραμμα. Νομίζω πω όχι. Η απάντηση τη δίνω ευθέω είναι προσοχή. Εδώ λοιπόν προσπάθησαν να κάνουν ένα συνολικό πείραμα ε, και να ήταν ένα πείραμα το οποίο το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι να είναι το πειραματόζω η Ελλάδα και αυτή η οποία θα ασκήσουμε τέτοια μέτρα, η οποία να είναι προσιμόρφωση για όλου οι οποίοι θα θέλαν να παραβούν ε, τέτοιες, πολιτικέ ε, γραμμές πολιτικές που είχαν ορίσει οι προηγούμενοι. Τους βγήκε και μπούμεραν. Γιατί αυτή τη στιγμή ξαναέρχομαι στο τοπίο της Ευρώπης είναι διαφορετικό από ό,τι υπολογίζανε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρίγα που ήσασταν σας σήμερα εγώ, μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλά, καλά. Καλή συνέχεια.